Τα αντιδραστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απεργάζονται Γαλλία και Γερμανία με τις πρόθυμες κυβερνήσεις τις λεγόμενες στρώνουν το έδαφος για τις αντιδραστικές ρυθμίσεις του νέου συμφώνου για το άσυλο και τη μετανάστευση. Πρώτα απ' όλα διαιωνίζουν την άγρια καταστολή της επαναπροωθήσεις που οδηγούν στα ναυάγια και τις εκατόμβες νεκρών στη Μεσόγειο, τον περιορισμό του δικαιώματος στο άσυλο, τις απελάσεις και το πισωγύρισμα προσφύγων στις χώρες πύλες εισόδου όπως η Ελλάδα. Δεν διαμοιράζετε την αλληλεγγύη, κύριε Υπουργέ, διαμοιράζετε την καταστολή. Πρόκειται λοιπόν για την πολιτική μαζικού εγκλωβισμού των κατατρεγμένων των υπεριαλιστικών επεμβάσεων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σύμπραξη και των ελληνικών κυβερνήσεων και της τωρινής και της προηγούμενης. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, πώς τοποθετήσετε στο γεγονός ότι οι κάτοικοι στα ελληνικά νησιά όπως τη Χίο και τη Λέσβο με μαζικές διαρκείς κινητοποίησεις τους εναντιώνονται στο σχεδιασμό αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη Χίο μάλιστα απέτρεψαν αποφασιστικά να ξεφορτώσει το πλοίο στο νησί με τα μηχανήματα που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν στις εργασίες κατασκευής της υπερδομής φυλακής. Πώς τοποθετήσετε στο αίτημα που διατρανώνουν τα νησιά τους να πάψουν να είναι αποθήκες ψυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας μάλιστα την αλληλεγγύη τους στους πρόσφυγες?